Θα βλέπουμε και την Αναστασία την Αργυριάδου δεξιά. Θα έρθουμε σε ένα Αργυριάδου και εσύ έχεις μια διαμαρτυρία μεταναστών. Σπύρο, πού πάνε τελικά οι μετανάστες των Εξαρχείων? Λοιπόν, πού πάνε οι μετανάστες των Εξαρχείων? Και θέλω να σας πω ότι ψάξαμε πάρα πολύ για να βρούμε πού πάνε οι μετανάστες των Εξαρχείων. Παρότι είχαμε την πληροφορία ότι είναι κάπου εδώ στην Πάρτιθα, σε κάποιο ξενοδοχείο. Τώρα, με τη βοήθεια εδώ του συναδέλφου Περαντέρ, θα δείτε πού έχουν πάει. Έχουν πάει σε αυτό τον χώρο, ο οποίος δεν είναι ξενοδοχείο. Είναι ένας χώρος ο οποίος μάλλον δεν ήταν και σε λειτουργία το τελευταίο διάστημα. Από ό,τι ρώτησα εδώ γύρω-γύρω του οποίος μένει, μου είπαν ότι ήταν ένας χώρος δεξιώσεων. Μάλιστα, οι μετανάστες με τους οποίους μίλησα μαζί τους μου είπαν ότι στο πίσω μέρος υπάρχουν κάποια εργαστήρια κλπ. Αυτοσχέδιο, θα σου έλεγα, αυτοσχέδιο ξενοδοχείο έχει στηθεί με κρεβάτια στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο. Από χθες, λοιπόν, το απόγευμα μεταφέρθηκαν εδώ οι 134 πρόσφυγοι και μετανάστες από τα Εξάρχεια. Από το υποκατάληψη κτίριο που βρισκόταν στα Εξάρχεια, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα εδώ. Σε μια επιχείρηση που, όπως μας είπαν ήδη, ήταν τελείως ανοργάνωτη. Από ποια άποψη? Δεν έχουν νερό, δεν έχουν τροφή. Από χθες το απόγευμα δεν τους έχουν παρασχεθεί κάποιες βοήθειες. Και παρότι διαβάσαμε και στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι υπάρχουν στο πλευρό τους διαπολιτιστικοί ερμηνείς, υπάρχουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ. Οι υπεύθυνοι της αστυνομίας μας είπαν εδώ ότι δεν έχουν συναντήσει κανέναν. Δηλαδή, όχι μόνο οι μετανάστες, αλλά και οι αστυνομικοί αυτό μας είπαν, ότι δεν έχουμε δει κανέναν. Σπύρο, αυτό είναι το ξενοδοχείο, το βλέπει ευθύνη ο κόσμος, νομίζω η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αναστασία, σε σένα τώρα, είχαμε μία διαμαρτυρία εκεί των μεταναστών, τι έχει συμβεί?